Καλημέρα σας. Χαίρετε. Καθημερινά πριν ξεκινήσει το μάθημα, έχουμε αυτή την περίφημη φράση των θαυμάτων «Τίποτα αληθινό δεν μπορεί να απειληθεί». Αυτή η φράση που μας λέει ότι τίποτα αληθινό δεν μπορεί να απειληθεί και τίποτα δεν υπάρχει παρά μόνο ό,τι είναι αληθινό, κλείνει μέσα της αυτή η φράση όλη τη διδασκαλία των μαθημάτων θαυμάτων. Τι θέλει να μας πει? Θέλει να μας πει ότι ο αληθινός μας εαυτός δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν είναι ένα σώμα, δεν απειλείται από όσα απειλούν το σώμα, δεν έχει τις αγωνίες του σώματος. Ο αληθινός μας εαυτός είναι σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Το σημερινό μάθημα το φέρνει λίγο πιο κοντά αυτό. Πριν όμως πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση μας βρίσκει. Ανησυχείς? Για όσους αγαπάς? Για την υγεία σου? Για τα οικονομικά σου? Για το αύριο? Για τον πλανήτη? Ανησυχείς λοιπόν για όλα αυτά? Σκεφτείτε. Και ομολογήστε το. Ανησυχούμε για όλα αυτά? Το ερώτημα είναι, θεωρείς τους φόβους σου δικαιολογημένους? Το σημερινό μάθημα μας λέει, ο φόβος δεν δικαιολογείται όποια μορφή και αν παίρνει. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 240. Ας ξανασκεφτούμε λίγο τις ερωτήσεις που είδαμε προηγουμένως. Ανησυχούμε για τους δικούς μας, για την υγεία μας, για το αύριο, τον πλανήτη, τη ζέστη, το κρύο, την πανδημία, τα οικονομικά μας. Ανησυχούμε. Αλλά είναι δικαιολογημένοι οι φόβοι μας? Αν τους δούμε, Μαρία, από την οπτική γωνία του εγώ... Είναι τελείως δικαιολογημένοι. Γιατί είμαι ένα σώμα. Η επιβίωσή μου βρίσκεται σε κίνδυνο μόνιμα. Το ευζήν μου ως σώμα βρίσκεται μόνιμα σε κίνδυνο. Απειλείται, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, βεβαίως, είναι όλα αυτά δικαιολογημένα. Από το επίπεδο του σώματος, το είμαι σώμα. Οι πέντε αισθήσεις μου με βεβαιώνουν γι' αυτό. Και άλλα 8-9 δισεκατομμύρια πάνω στον πλανήτη συμφωνούν μαζί μου. Πώς θα πάω λοιπόν σε μια άλλη πραγματικότητα? Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που αυτά δεν ισχύουν? Αυτό που μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Δηλαδή δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι κάτι άλλο. Είμαι πνεύμα. Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, ίδια με τον εαυτό του. Και ζω εδώ μια ψευδαίσθηση ότι είμαι σώμα. Το σημερινό μάθημα λοιπόν συνεχίζει και μας λέει τα εξής. Ο φόβος είναι απάτη. Επιβεβαιώνει ότι έχεις δει τον εαυτό σου όπως δεν θα μπορούσες ποτέ να είσαι. Και επομένως ότι βλέπεις έναν κόσμο που είναι αδύνατο να υπάρχει. Ούτε ένα πράγμα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι αληθινό. Μια δήλωση κάθετη. Ούτε ένα πράγμα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι αληθινό. Δηλαδή είναι όλο φτιαγμένο σαν μια σύλληψη, μια ιδέα, την οποία θελήσαμε να ζήσουμε, η οποία όμως δεν είναι αληθινή. Έχει αρχή και τέλος. Ονομάζεται ψευδαίσθηση, ονομάζεται όνειρο, ονομάζεται επιθυμία να είμαι διαφορετική από αυτό που είμαι. Πάντως ο φόβος μας λέει εδώ ότι είναι μια απάτη, γιατί μέσα από τα μάτια του φόβου κοιτάζουμε τον εαυτό μας ως τέτοιους που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε. Βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα του εαυτού μας τελείως ψευδαισθητική. Ψευδαισθητική που οι αισθήσεις επιμένουν ότι είναι αληθινή και οι άλλοι δίπλα μας το ίδιο και πραγματικά είναι Ηράκλειος άθλος να καταφέρουμε να υψώσουμε το νου μας πέρα από αυτή την κοινά ομολογούμενη ψευδαίσθηση και να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που αληθινά είμαστε. Πρέπει να θέλω πολύ να δω τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Αλλά έχω και ισχυρούς συμμάχους. Αυτό είναι. Για να δούμε τη συνέχεια λοιπόν του μαθήματος. Καθώς ούτε ένα πράγμα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι αληθινό, η μορφή με την οποία εμφανίζεται δεν έχει σημασία. Απλώς επιβεβαιώνει τις ψευδαισθήσεις σου για τον εαυτό σου. Άρα λοιπόν εδώ πάλι μας δίνει ένα κλειδί, ότι βλέπουμε τις μορφές. Ο φόβος προέρχεται από τις μορφές. Άλλο η μορφή, άλλο το περιεχόμενο, μας λέει εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Είμαστε μέσα σε μία δίνη ψευδεστήσεων. Αλλά η πίστη και η πλήρη συγχώρεση είναι έξοδοι από τον κόσμο των ψευδεστήσεων.
όσο πιο πολύ κολυμπάμε μέσα του, τόσο πιο πολύ μας ζαλίζει, μας υπνοτίζει και μας απορροφά. Πίστη και πλήρη συγχώρεση, λοιπόν, είναι δύο έξοδοι κινδύνου, που ουσιαστικά είναι μία. Από τον κόσμο το ψευδεστήσουμε. Ακριβώς. Χρειάζεται, λοιπόν, να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι άλλο, είμαι κάτι άλλο, και μετά η συγχώρεση ότι αυτό το κάτι άλλο δεν έχει βλαφθεί και ό,τι και αν έχω δει, για ό,τι και αν έχω φοβηθεί, δεν έχει αληθινά αποτελέσματα πάνω μου ή πάνω σε οποιονδήποτε άλλο. Να δούμε λίγο το κομμάτι της πίστης. Όμως ποιο είναι το όριο της πίστης σου? Υπάρχουν θαύματα που τα θεωρείς ευκολότερα από άλλα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα συγχωρούσες δυσκολότερα από άλλους. Υπάρχουν αμαρτήματα και παραβιάσεις που είναι περισσότερο ασυγχώρητα από άλλα. Διαπιστώνεις ότι είναι ευκολότερο να εφαρμόζεις τις ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων σε ορισμένες περιστάσεις και πρόσωπα, ενώ σε άλλες φαίνεται πολύ δυσκολότερο? Δείτε τις ερωτήσεις. Αν 4 ερωτήσεις, πόσα ναι συγκεντρώσατε? Πόσα ναι είπατε για αυτές τις ερωτήσεις? Ίσως και στις 4, λίγο πολύ. Πιθανότερο. Θα δούμε τώρα κάτι μέσα από το εγχειρίδιο. Ναι. Για δασκάλους. Βλέπουμε τώρα κάτι από το εγχειρίδιο για δασκάλων από το κεφάλαιο 4-9 που μας λέει για το... Το μέτρο της πρόοδους, ανάλογα με τα ναι που απάντησα. Ο βαθμός πίστης του δασκάλου του Θεού είναι το μέτρο της πρόοδου του σε αυτά τα μαθήματα. Εξακολουθεί μήπως να επιλέγει ορισμένες μόνο πτυχές της ζωής του, στις οποίες εφαρμόζει αυτά που έμαθε, ενώ κάποιες άλλες τις ξεχωρίζει? Είναι αυτό που λέγαμε, μερικά δεν μπορούν να συγχωρεθούν, αλλού μπορώ να εφαρμόσω τα μαθήματα θαυμάτων πιο εύκολα και με άλλα πρόσωπα πιο δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω ανοιχτούς λογαριασμούς και δεν μπορώ εύκολα να τους κλείσω, ενώ με άλλους μπορώ. Είναι αυτές οι διαβαθμίσεις που κάνουμε στο νου μας και είναι ο βαθμός της πρόοδου μας, μας λέει. Που σημαίνει ότι δεν γενικεύουμε το μάθημα. Ναι, δεν το γενικεύουμε ακόμα. Ακόμα. Σωστά. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε η πρόοδός σου είναι περιορισμένη και η εμπιστοσύνη σου δεν έχει ακόμα εδραιωθεί σταθερά. Πίστη είναι η εμπιστοσύνη του δασκάλου του Θεού στο ότι ο Λόγος του Θεού θα διορθώσει τα πάντα. Όχι μερικά μόνο πράγματα, μα όλα. Να παραδώσεις όλα τα προβλήματα σε μια μοναδική απάντηση αποτελεί πλήρη αντιστροφή του τρόπου σκέψης του κόσμου. Αυτό και μόνο είναι πίστη. Μόνο αυτό δικαιούται να ονομάζεται έτσι. Ωστόσο, η επίτευξη οποιοδήποτε βαθμού, όσο μικρός και αν είναι, έχει αξία. Προθυμία δεν σημαίνει τελειότητα. Άλλος πιο μπροστά, άλλος πιο πίσω, το σημαντικό είναι ότι συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο μονοπάτι της αφύπνισης. Κρατώντας το νου μας, ακόμα και αν δεν γενικεύουμε τα μαθήματα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, κρατάμε όμως στο νου μας ότι όλα τα προβλήματα είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό υπάρχει μόνο μία λύση για όλα. Ναι. Και το γεγονός ότι συνεχίζουμε αυτά τα μαθήματα ή συνεχίζουμε μέσα στη μέρα να τα επαναλαμβάνουμε στο νου μας ή στην πρώτη ευκαιρία πρόκλησης που έχουμε, έστω και αν έχουμε 10 προκλήσεις στη μία να θυμηθούμε, αυτή η μικρή προθυμία είναι πολύτιμη. Δεν την παραμελούμε, δεν την υποτιμούμε, την μαζεύουμε σταγόνα-σταγόνα, γιατί όλη αυτή θα κάνει αυτό το μέλι της αλλαγής μια μέρα. Μα έτσι μαθαίνουμε, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Πόσες φορές δεν κάναμε λάθος στην προπαίδεια? Δεν σταματήσαμε ποτέ. Πόσες φορές δεν πέσαμε σαν μικρά παιδιά? Δεν είπαμε ποτέ δεν ξανασηκώνομαι, γιατί αθρίζαμε. Μάθηση στη μάθηση αθρίζαμε. Έτσι λοιπόν. Μιας όμως και το μάθημα είναι για το φόβο σήμερα, ο φόβος συντηρείται από την απιστία προς την πνευματική μας διάσταση. Εάν βλέπετε τον αδερφό σας σαν σώμα, καθίσατε αδύνατη η ένωση μαζί του. Η απιστία σας απέναντί του σας έχει χωρίσει από αυτόν και σας έχει κρατήσει και τους δυο μακριά από την θεραπεία. Όταν λέει η απιστία σας απέναντί του, είναι η απιστία ότι είναι κάτι άλλο εκτός από σώμα. Αυτό εννοεί. Το να πιστεύω λοιπόν ότι είμαι σώμα και αυτό να το προβάλλω έξω και να βλέπω και τον άλλον ως σώμα,
Φυσικά, συντηρεί το διαχωρισμό και γι' αυτό συντηρεί το φόβο. Το φόβο ότι είμαι κάτι ευάλωτο. Βεβαίως, αφού έχω αρνηθεί αυτό που αληθινά είμαι, το αιώνιο και το άτρωτο. Η απιστία εξετάζει τον Υιό του Θεού και τον κρίνει ανάξια συγχώρεσης. Αλλά μέσω των οφθαλμών της πίστης, ο Υιός του Θεού βλέπεται συγχωρεμένος και ελεύθερος από όλη την ενοχή που εναπόθεσε στον εαυτό του. Η πίστη τον βλέπει μόνο στο τώρα, διότι δεν κοιτάζει το παρελθόν για να τον κρίνει. Βλέπει σε αυτόν μόνο ό,τι θα έβλεπε σε εσάς. Δεν βλέπει διαμέσου των οφθαλμών του σώματος, ούτε υπολογίζει στα σώματα για τη δικαίωσή της. Έχουμε βάλει συμβολικά αυτή την εικόνα. Αντί να βλέπουμε λοιπόν ένα σώμα, θα μπορούσαμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο, ένα φως που είμαστε και είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και το οποίο προκύπτει από το ότι είμαστε αναμάρτητοι. Αυτό δηλαδή το φως, το να προσπαθήσω να δω με τα σωματικά μου μάτια το φως, δεν μπορώ να το δω. Όμως είναι ένα σύμβολο αυτό της αθωότητάς μας. Να βλέπω όλους μας αθώους, δηλαδή ότι όλοι, ενώ έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πολέμους, μάχες, φόνους ή ουδήποτε είδους, στην πραγματικότητα όλα αυτά δεν έχουν αγγίξει και δεν έχουν βλάψει αυτό που αληθινά είμαστε. Αν το έχουμε αυτό συνέχεια στο νου μας, σιγά σιγά θα αθροίσει αυτή η αίσθηση της αθωότητας για όλους, ακόμα και αν βλέπουμε σώματα. Αυτό που θα μας μένει μέσα μας είναι το αναμάρτητο του καθενός. Και βέβαια θα έρθει μια στιγμή που θα εκπλαγούμε για το πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό στο αμφιθέατρο της ζωής, χωρίς να έχει αποτελέσματα, που όμως θέλουμε εμείς να πιστεύουμε ότι έχει αποτελέσματα. Θα είναι μια όμορφη έκπληξη στο τέλος, το να το δούμε έτσι. Για να δούμε λοιπόν τώρα για την πίστη. Δύο ενισχυτικά της πίστης, από το κεφάλαιο 19. Ένα. Δώσε όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς στο Άγιο Πνεύμα και ελευθέρωσέ τους από κάθε απέτηση που θα είχε από αυτούς το εγώ σου. Σκεφτείτε. Ελευθέρωσέ τους από κάθε απέτηση που θα είχε από αυτούς το εγώ σου. Ναι. Να το εξηγήσουμε λίγο. Με πόσους ανθρώπους δεν έχουμε παράπονα, γιατί απαιτούμε να μιλούν αλλιώς, να φέρονται αλλιώς, να ντύνονται αλλιώς, να τρώνε αλλιώς, ειδικά στα παιδιά. Έχουμε πάρα πολλές απόψεις για το πώς πρέπει να ζουν. Οι γονείς έχουν από μας απόψεις. Εάν λοιπόν παραιτηθούμε από όλες τις απαιτήσεις που έχουν τα εγώ μας και δούμε τον άλλον σαν ένα καθαρό φως, εμπιστευτούμε το καθαρό φως, την καθαρή αλήθεια που είναι μέσα του, αυτό ενισχύει την πίστη μας. Ποια πίστη? Ότι είναι ένα πνευματικό όν και όχι ένα υλικό σώμα. Μα θα μου πει τώρα κάποια από εσάς. Ναι, αλλά εγώ τι να κάνω με την κόρη μου που έχει αυτή τη συμπεριφορά και που με ανησυχεί και που άρα ναι, είναι μια απέτηση του εγώ μου, αλλά τι θα κάνει στη ζωή της ή άλλος σύντροφος ή ό,τι. Θα κάνω ό,τι έχω να κάνω σε αυτόν τον κόσμο, αλλά μπορώ να κάνω διαλύματα φωτός. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Διαλύματα φωτός. Γιατί αυτά τα διαλύματα μία μέρα θα γίνουν η καθολική πραγματικότητά μας. Αυτό τη στιγμή, την Άγια στιγμή, τα λίγα δευτερόλεπτα που είμαστε διευγείς και λέμε εμπιστεύομαι, δεν έχω καμιά αξίωση, καμιά απέτηση, κανένα παράπονο. Αυτό το μικρό διάλειμμα φωτός, όσο και αν κρατήσει, συντηρείται, μας λέει σου, συντηρώ κάθε σας χαμόγελο, κάθε σας αγαθή σκέψη. Την κρατάω αποκαθαρμένη από οτιδήποτε θα μπορούσε να παρεμβάλει το εγώ και έτσι αυτά αθροίζονται και μια μέρα, ειλικρινά μια μέρα αυτό θα γίνει. Θα γίνει μια αναστροφή μέσα στον ψυχισμό μας και θα είμαστε ακλόνητοι σε όλα τα φαινόμενα που τώρα μας κλονίζουν, μας φοβίζουν και μας ταράζουν. Αυτές οι στιγμές φωτός λοιπόν που λες, πολύ σπουδαίο γιατί και αυτές έτσι αθροίζονται, είναι η στιγμή εκείνη που αποσύρω από τους ανθρώπους γύρω κάθε ρόλο που τους έχει δώσει το εγώ. Αποσύρω τους ρόλους, έστω για μία στιγμή. Δεν θέλω, δεν έχω άποψη για το πώς πρέπει να είναι ο καθένας. Εκείνη τη στιγμή δέχομαι ότι αυτό που είναι ο καθένας το έχει κανονίσει αυτός που με έχει δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει και αυτούς, που είναι ο ίδιος δημιουργός. Για μία στιγμή να θυμηθώ ότι υπάρχει ένας δημιουργός που μας δημιούργησε όλους
ίδιος με τον εαυτό του, εκείνη τη μοναδική στιγμή το εγώ σιωπά. Δεν κρίνει. Γιατί ο νους ξύπνησε για μια στιγμή και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κρίνει τη δημιουργία ενός πανάγαθου πατέρα. Ας δούμε και το δεύτερο ενισχυτικό. Δεν χρησιμοποιείς τίποτα από εκείνα που έκανε ο αδερφός σου πριν για να τον καταδικάσεις τώρα. Ελεύθερα επιλέγεις να παραβλέψεις τα λάθη του, κοιτώντας πέρα από όλα τα φράγματα ανάμεσα σε αυτόν και σε σένα και βλέποντάς σας ως ένα. Και το μάθημα μας λέει... Συνεχίζει λοιπόν το μάθημα. Ας μην ξεγελαστούμε σήμερα. Είμαστε οι ιοί του Θεού. Δεν υπάρχει φόβος μέσα μας, διότι ο καθένας από μας είναι ένα μέρος της ίδιας της αγάπης. Και πάλι από το κεφάλαιο 19. Η πίστη εξαλείβει το φόβο. Η πίστη είναι το αντίθετο του φόβου και αποτελεί μέρος της αγάπης, όπως και ο φόβος αποτελεί μέρος της επίθεσης. Η πίστη είναι η αναγνώριση της ένωσης. Είναι η μεγαλόψυχη αναγνώριση του καθενός ως Υιού του πιο στοργικού πατέρα, ο οποίος τον αγαπά όσο και εσάς, και ως εκ τούτου και εσείς τον αγαπάτε ως τον εαυτόν σας. Είναι η δική του αγάπη που ενώνει εσάς και τον αδερφό σας, και για χάρη της αγάπης του δεν θα κρατούσατε κανέναν διαχωρισμένο από τη δική σας, παραμένοντας ενωμένοι στο κοινό σκοπό σας της απελευθέρωσης από την ενοχή. Έτσι βλέπετε τον Χριστό εντός του. Δεν βλέπω λοιπόν σύντροφο, κόρη, παιδί, πολιτικό, γιατρό, επιστήμονα, αλόφιλο, αλόθρησκο ή οτιδήποτε. Βλέπω τον Χριστό μέσα του. Βλέπω δηλαδή εκείνη την ποιότητα, εκείνη την κατάσταση που είναι καθαρά πνευματική πέρα από το υλικό πεδίο. Και θυμηθείτε όταν φέρνουμε τον Θεό, τον Πατέρα, ανάμεσα σε μας και στους άλλους και σε οποιονδήποτε άλλο, βάζουμε αυτό το πρόσωπο ανάμεσά μας, που είναι ο συνδετικός μας κρίκος, δοκιμάστε να το κάνετε και θα δείτε τι θα συμβεί μέσα σας. Ή μια τεράστια επανάσταση από το εγώ και θα την νιώσετε, ή μια καθαρή βαθιά σιωπή. Επιδιώξτε το και από φορά σε φορά αυτή η πολύ μικρή εκπαίδευση του νου θα δείτε τι αποτελέσματα εντυπωσιακά θα έχει. Και ολοκληρώνεται το σημερινό μάθημα. Πόσο ανόητη είναι η φόβη μας. Θα άφηνες εσύ τον Υιό σου να υποφέρει. Δώσε μας πίστη σήμερα να αναγνωρίσουμε τον Υιό σου και να τον απελευθερώσουμε. Ας τον συγχωρέσουμε στο όνομά σου, έτσι ώστε να καταλάβουμε την αγιοσύνη του και να αισθανθούμε γι' αυτόν την αγάπη που είναι και δική σου επίσης. Ας πορευτούμε λοιπόν στη σημερινή ημέρα ατρόμητη, καθώς ο φόβος στην πραγματική διάσταση της ύπαρξής μας είναι απολύτως αδικαιολόγητος. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να απευθυνθούμε στον οδηγό μας κάθε φορά που νιώθουμε ταραχή, ανησυχία ή έγερση φόβου και να του πούμε «Θύμησέ μου ποιος είμαι αληθινά» και έτσι θα μετατοπιστούμε σε εκείνη την κατάσταση Ολύμπιας, ειρήνης και αταραξίας. Έστω για λίγο. Να θυμόμαστε λοιπόν σήμερα ότι ο φόβος είναι μια επίθεση στην αληθινή μας ταυτότητα, σε αυτό που αληθινά είμαστε και εμείς και οι άλλοι. Και ας είναι αυτή η δικιά μας συνεισφορά σήμερα. Χαίρετε. Καλημέρα σε όλους.